Οι τιμές των καυσίμων καθορίζονται από τις πωλήσεις. Όταν λοιπόν οι πωλήσεις είναι υψηλές, εννοείται ότι έχουμε μεγαλύτερες εκπτώσεις εμείς οι πρατηριούχοι ή οι έμποροι. Επειδή λοιπόν οι πωλήσεις στην Αρκαδία είναι αρκετά υψηλές, έχουμε ειδικές τιμές και δεν έχουμε μεγάλες διαφορές από την Αθήνα επί την υποθέση, η οποία δεν έχει και μεταφορικό κόστος. Εμείς έχουμε και μεταφορικό κόστος. Γι' αυτό λοιπόν θα δείτε ότι οι τιμές οι οποίες ξεκινήσανε στην Τρίπολη στις 15 Οκτώβρη, που ξεκίνησε η περίοδος θέρμανσης, και κυμαίνονται μεταξύ του 1,5, 1,6, 1,4 και που καθημερινώς οι τιμές αλλάζουν, αυτό να το πούμε για να το καταλάβουν και οι φίλοι τηλεθεατές. Οι τιμές λοιπόν έχουν οριστικοποιηθεί κάπου εκεί, δηλαδή γύρω στο 1,05. Κάπου εκεί είναι, σας πληροφορώ, και οι τιμές στην Αθήνα. Γιατί? Γιατί εκεί πέρα υπάρχει υψηλότερο κόστος. Το ίδιο συμβαίνει και με τις τιμές των καυσίμων, των υπολείπων καυσίμων. Εμείς που δεν έχουμε μεγάλες καταναλώσεις στα άλλα προϊόντα, βενζίνη, βενζίνια, μόλυβδη, πετρέλαιο, κίνηση, εννοείται ότι έχουμε πολύ λιγότερες εκπτώσεις από τις εταιρείες μας από ό,τι έχει η Καλαμάτα, η Αργολίδα, η Ηλία, η Κορινθία, που έχουν πολύ μεγάλες καταναλώσεις αυτοί. Εντάξει, ίσως έχουν και τις το λιγότερο τις διπλάσιες καταναλώσεις στις βενζίνες, στο πετρέλαιο κίνησης, επαναλαμβάνω. Εντάξει, έχουν το λιγότερο τις διπλάσιες καταναλώσεις, εννοείται ότι εκεί πέρα η έκπτωση την οποία δίνουν οι εταιρείες στους πρατηριούχους, η οποία έρχεται στους καταναλώτες, είναι μεγαλύτερη. Αυξάνεται σταδιακά η ζήτηση στο πετρέλαιο, με τις παραγγελίες να είναι περισσότερες φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ έχουμε ξεκινήσει λοιπόν και έχουν ξεκινήσει τροφοδοσίες με πετρέλαιο θέρμανσης, οι παραλαβές από τους καταναλωτές. Εκείνο το οποίο έχουμε επισημάνει και από πέρσι αλλά και φέτος είναι ότι πολλοί καταναλωτές οι οποίες ασχολούνται με άλλες μορφές ενέργειας επανέρχονται στο πετρέλαιο. Και φυσικά αυτό δεν το λέμε εμείς οι πετρελαιάδες για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά είναι γεγονός ότι η πιο φτηνή μορφή ενέργειας για να ζεσταθεί κάποιος, για να ζεστάνει όλο του το σπίτι, για να πάει το βράδυ να κάνει το μπάνιο του στην τουαλέτα, εντάξει, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Ό,τι άλλη μορφή ενέργειας έχουν χρησιμοποιήσει, την έχουν ακριβοπληρώσει σαν εξάρτημα και την έχουν ακριβοπληρώσει και σαν ρεύμα. Βέβαια, είναι γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή δεν το πληρώνει ο άλλος και δεν το καταλαβαίνει. Όταν όμως έρχεται ο λογαριασμός στη ΔΕΗ, εκεί βλέπει τη διαφορά. Έτσι λοιπόν και εδώ διαπιστώνουμε, συζητώντας βέβαια και με τους καταναλωτές, ότι πράγματι ήταν λάθος για τόσο ορεινές περιοχές, για τόσο κρύες περιοχές, να πιστεύουν ότι με μία σομπούλα, με ένα θερμοπομπό ή δεν ξέρω με κάτι άλλο, ότι θα μπορέσουν να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Και το κακό που δημιουργείται επιπλέον είναι ότι μία κεντρική θέρμανση προφυλάσσει και το σπίτι. Τώρα λοιπόν τα σπίτια είναι γεμάτα υγρασίες. Τώρα λοιπόν τα σπίτια δεν ζεσταίνονται, δεν στεγνώνουνε. Δεν στεγνώνουνε. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν διάφορες εμπλοκές, διάφορες βλάβες και όχι μόνο στα σώματα, τα λόριφερ ή και σε διάφορα άλλα σημεία του σπιτιού. Άρα λοιπόν η κεντρική θέρμανση, η οποία εξασφαλίζεται απόλυτα και οικονομικά χαμηλά, φτηνή, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Τιμή σε σχέση με πέρυσι του πετρελαίου στα ίδια επίπεδα? Φέτος ξεκινήσαμε λίγο πιο χαμηλά. Πέρσι είχαμε ξεκινήσει στο 1,15. Περίπου στο 1,15. Φέτος ξεκινήσαμε περίπου στο 1,5. Άρα λοιπόν είναι πιο φτηνό φέτος το πετρελαίο θέρμανσης. Όχι ότι δεν θα έπρεπε να ήταν και ακόμα πιο φτηνό. Και ακόμα πιο φτηνό θα έπρεπε να ήταν. Και όχι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και όλα τα άλλα προϊόντα. Και οι βενζίνες ακόμα πιο φτηνές θα έπρεπε να ήταν. Και το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν ακόμα πιο φτηνό. Αλλά βλέπετε οι οικονομικές πολιτικές των κυβερνήσεων από που έχουν σίγουρο ότι θα εισπράξουν έσοδα από τα καύσιμα. Γι' αυτό και έχουμε μεγάλη φορολόγηση στα καύσιμα. Κάτι το οποίο δηλαδή έχει ξεπεράσει και τα γειτονικά Σκόπια, Βόρειο Μακεδονία, όπως θέλετε να το πούμε, και τη Βουλγαρία και την Τουρκία,
και την Αλβανία. Εκεί πράγματι τα καύσιμα είναι πιο φτηνά από ότι στην Ελλάδα. Γι' αυτό βλέπετε ότι στη Βόρειο Ελλάδα βγαίνουν έξω από τα σύνορα, εντάξει, και πηγαίνουν με τα μπιτόνια τους και τροφοδοτούνται καύσιμα και ξαναέρχονται πάλι μέσα. Εντάξει, γιατί τα παίρνουν πιο φτηνά. Πάνε και τη βόλτα τους, γεμίζουν και τα παγκούρια τους και γυρίζουν. Άρα λοιπόν, το θέμα της τιμής, ας ευχηθούμε ότι μπορεί να έχει μία πτωτική τάση, δεν φαίνεται όμως να έχει πτωτική τάση προς στιγμή, διότι και η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου παραμένει στάσιμη. Οπότε πάντα είναι εξαρτώμενη η τιμή των καυσίμων από τη διεθνή τιμή. Σημαντικά αυξημένο θα είναι το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγησή του να παραμένουν ίδια με πέρυσι. Κοιτάξτε, ο ειδικός χώρος κατανάλωσης, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, και δεν είχε επαγγελθεί καμία κυβέρνηση, ούτε η προηγούμενη, ούτε αυτή η κυβέρνηση, ότι θα μειώσει τον ειδικό χώρο κατανάλωσης. Εντάξει, εκείνο το οποίο έχουμε σαν καινούριο δεδομένο είναι ότι ο ειδικός φόρος επιστροφής χρημάτων σε αυτούς οι οποίοι τα δικαιούνται, και φυσικά χρόνο με το χρόνο είναι περισσότεροι αυτοί οι οποίοι τα δικαιούνται, γιατί ο Έλληνας χρόνο με το χρόνο φτωχαίνει, δεν πλουτίζει, φτωχαίνει. Ο ειδικός φόρος λοιπόν επιστροφής του πετρελαίου θέρμανσης φέτος είναι μεγαλύτερος. Ακόμα δεν έχει ανοίξει το σύστημα για να μας πούνε πόσο ακριβώς θα είναι, αλλά αν δεν κάνω λάθος, από 15 ευρώ πρέπει να έχει πάει γύρω στα 20 με 25. Το λέω με μία επιφύλαξη. Έχει αυξηθεί ο ειδικός φόρος επιστροφής που θα έχουν οι συμπολίτες μας, αυτοί, επαναλαμβάνω πάλι, που το δικαιούνται. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα καλό στοιχείο. Είναι ένα καλό στοιχείο ότι φέτος θα γίνει μεγαλύτερη επιστροφή φόρου σε αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν το πετρέλαιο θέρμανσης και που, επαναλαμβάνω, το δικαιούνται. Σημαντικό πλεονέκτημα, σύμφωνα με τον κύριο Κακλαμάνο, αποτελεί το γεγονός ότι στο πετρέλαιο μπορεί να γίνει η επιλογή της παραγγελίας και της παράδοσης του, επομένως η κατανάλωση είναι ελεγχόμενη. Εμείς ως συνήθως, εγώ και οι συνάδελφοί μου, που δράτω με την ευκαιρία να σας πω ότι ευχόμεθα όλοι καλό χειμώνα σε αυτή τη δύσμηρη πόλη η οποία πλήττεται από βάναυσα καιρικά φαινόμενα, από βαρύ χειμώνα. Εντάξει, λοιπόν, τι προτείνουμε. Δεν χρειάζονται μεγάλες αγορές να κάνει ο καταναλωτής. Να ψωνίζει με όσα λεφτά έχει. Και δεν πειράζει. Εμείς θα πάμε και 2, 3, 4 και 5 φορές. Έτσι κι αλλιώς στο δρόμο είμαστε εμείς. Δεν θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Αυτό όμως διευκολύνει τους καταναλωτές. Διευκολύνει τους διαχειριστές. Διότι όπως λέμε εμείς σε κάποιο διαχειριστή που θα του πάμε το πετρέλαιο, εάν δεν μας το πληρώσει θα το πάμε στο δικαστήριο και θα πάρουν τα λεφτά μας. Ο διαχειριστής όταν θα έχει 4-5 επιλίσμονες μέσα στην πολυκατοικία, πώς θα τα μαζέψει τα λεφτά. Γι' αυτό λοιπόν, για να υπάρχει καλή συνεργασία του διαχειριστή με τους ενίκους της πολυκατοικίας, του διαχειριστή με τον προμηθευτή τους, εντάξει, χαμηλότερες ποσότητες. Τι λεφτά έχουν μαζέψει, 1000 λεφτά, 1000 πετρέλαιο. Τι λεφτά έχουν ξαναμαζέψει, έλα εδώ προμηθευτή, φέρε μας και τόσο πάλι. Για να υπάρχει και καλή συνεργασία, να μην υπάρχει και γκρίνια.